Συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή λοιμοξιολογίας Νίκο Σίψα, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κύριε Σίψα, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί η έναρξη των μαζικών εμβολιασμών αύριο στη χώρα μας. Είναι η αρχή του τέλους για την πανδημία, η οποία μας ταλαπόρησε, μας βασάνισε και χάσαμε τόσους υποείδες μας. Είναι το φως της ελπίδας το οποίο όλοι περιμένουμε. Έρχεται ένα καινούριο εμβόλιο, το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές και είναι απόλυτα αποτελεσματικό. Είναι ένα τόσο δε μικρό μόριο, το οποίο μπαίνει στο σώμα μας, δίνει το μήνυμα να φτιάξουμε την πρωτεΐνη του κοροναϊού και αντισώματα και αμέσως μετά αυτοκαταστρέφεται και αυτοδιαλύεται. Αμέσως μπορεί να δώσει το μήνυμα. Είναι ό,τι πιο ασφαλές έχει φτιάξει η τεχνολογία μας και οι κλινικές μελέτες αλλά και η εμπειρία την οποία έχουμε μέχρι σήμερα από μερικά εκατομμύρια πλέον εμβολιασμού στον κόσμο δείχνουν την απόλυτη ασφαλειά του. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Είναι το πρώτο πραγματικά καλό νέο το οποίο έχουμε από πέρυσι τον Ιανουάριο που ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης. Κύριε Σίψα, κύριε καθηγητά, κομβική σημασία για να έρθει αυτή η πολυπόθητη χαλάρωση είναι η λεγόμενη ανοσία της κοινότητας μέσω του εμβολίου. Ακριβώς. Αυτό είναι απολύτως ακριβές. Πρέπει να εμβολιαστούμε τουλάχιστον ένα 70% του ελληνικού πληθυσμού για να αποκτήσουμε αυτό το τείχος της ανοσίας. Πλέον ο ιός δεν θα έχει καθόλου οξυγόνο, δεν θα μπορέσει πλέον να μεταδίδεται, να πολλαπλασιάζεται. Και έτσι η επιδημία θα εκλείψει. Βέβαια θα χρειαστούν και άλλα μέτρα, σίγουρα όχι μόνο το εμβόλιο. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό είναι το μεγάλο και αποφασιστικό βήμα για να βγούμε από αυτόν τον εφιάλτη και του χρόνου τα Χριστούγεννα να κάνουμε κανονικά Χριστούγεννα όλοι μαζί. Άρα λοιπόν βάζετε τον πύχη στο 70% του πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστεί ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ανοσία της κοινότητας. Ακριβώς. Το εμβόλιο το συγκεκριμένο απαιτεί 2 δόσεις, κύριε καθηγητά. Πόσο καιρό μετά από τη λήψη των 2 αυτών δόσεων επέρχεται ανοσία? Σύμφωνα με όσα ξέρουμε, μία εβδομάδα μετά την δεύτερη δόση, ο ασθενής πλέον είναι άνοσος, δηλαδή δεν νοσεί σοβαρά. Όμως, εάν δούμε προσεκτικά τα στοιχεία των μελετών, κυρίως για το εμβόλιο το οποίο έρχεται αύριο, θα δούμε ότι ήδη από τη 10η μέρα ή τη 14η μέρα αποκτούμε μια αντοχή απέναντι στον ιό. Άρα λοιπόν πολύ γρήγορα αποκτούμε, αν θέλετε, μια προστασία, πολύ καλή προστασία απέναντι στον κοροναϊό. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και πόσο καιρό διαρκεί αυτή η προστασία? Σας άκουσα νωρίτερα που λέγατε πως θα κάνουμε Χριστούγεννα όλοι μαζί του χρόνου. Πότε θα χαλαρώσουμε? Δεν είναι γνωστό πόσο διαρκεί η ανοσία. Σίγουρα διαρκεί 2 μήνες που παρακολουθούμε στις κλινικές μελέτες της ασθενής. Αν δούμε όμως από τη φυσική λίμωξη, τουλάχιστον 6 μήνες, αλλά κανείς δεν ξέρει πόσο, μπορεί και πολύ περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχομένως να χρειαστεί να ξαναεμβολιαστούμε τον χρόνο του χειμώνα, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό. Το σημαντικό είναι να χτιστεί αυτό το τείχος και να εξαφανιστεί η πανδημία, να μην έχουμε σειροές, να μην έχουμε ανθρώπους να σειραίνουν στα νοσοκομεία, να μην έχουμε διασωληνωμένους. Αυτό είναι το σημαντικό και κυρίως να μην χάνουμε τους υπολείτες μας. Να ανοίξουν ξανά επιχειρήσεις για να ξαναβρούμε τη ζωή μας. Πότε προβλέπετε, κύριε καθηγητά, πως θα χτιστεί αυτό το τείχος για το οποίο μιλάτε? Εγώ προσωπικά θα εξαρτηθεί από τον εφοδιασμό και από το πόσο πόσοι Έλληνες θα προσέλθουν να εμβολιαστούν. Γιατί το εμβόλιο, όπως ξέρετε, είναι προαιρετικό και έτσι πρέπει να είναι. Πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε καταφέρει να εμβολιάσουμε τουλάχιστον τις ευπαθείς ομάδες, τους υγειονομικούς. Άρα θα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Αλλά εγώ προσωπικά, παρόλο ότι η πολιτεία είναι πολύ πιο αισιόδοξη, πιστεύω θα μας χρειαστεί μέχρι ενδεχομένως τέλος του έτους για να εμβολιάσουμε όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Θα μας πάρει, λέτε, μέχρι τέλη του έτους? Αυτή είναι μια δική μου εκτίμηση. Ελπίζω όμως πραγματικά να υπάρξει τόσο μεγάλη προσέλευση ώστε τον Ιούνιο να έχουμε εμβολιαστεί όλο και να κάνουμε και ένα πολύ καλύτερο καλοκαίρι. Τι μήνυμα στέλνετε, κύριε Σίψα, σε όσους για χύψη λόγους εμφανίζονται αρνητικοί στον εμβολιασμό? Σεβόμαστε όλες τις απόψεις όλων των ανθρώπων. Επίσης, σεβόμαστε τον φόβο του ανθρώπου μπροστά στην καινούρια τεχνολογία. Ακόμη και όταν η πενικυλίνη ήρθε στη ζωή μας, πολλοί άνθρωποι τότε φοβόντουσαν την πενικυλίνη, αλλά αυτή είναι η πενικυλίνη που έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους. Και τα νέα εμβόλια, τα οποία όταν μπήκαν στην ζωή μας το 1960 και μετά, κάθε νέο εμβόλιο δημιουργούσε φόβο. Όμως τα εμβόλια αυτά αύξησαν το προσδόκιμα, μας κάνουν να ζούμε περισσότερα και πιο ευτυχισμένα χρόνια. Άρα λοιπόν θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο, μην φοβάται τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι η διανέστερη κατάκτηση του ανθρωπίνου πνεύματος και τα συγκεκριμένα εμβόλια έχουν ελεγχθεί με πολλούς τρόπους και είναι ασφαλή. Κύριε καθηγητά, είστε μέλος της Επιτροπής. Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, πότε πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία και τα καταστήματα? Αυτό είναι εντελώς άγνωστο.
διότι η επιδημία είναι εντελώς απρόβλεπτη. Η απόφαση θα ληφθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Αν συνεχιστεί η τρέχουσα πορεία, που είναι μια σαφώς πτωτική πορεία, αλλά πολύ αργά πτωτική, αν δούμε τον αριθμό των διασωληνωμένων, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, όλα θα πάνε καλά. Ενδεχομένως θα ανοίξουν τα δημοτικά 7 Ιανουαρίου. Όμως, δυστυχώς έχουμε εικόνες που υποδηλώνουν διασπορά στη διάρκεια των εορτών. Και αυτή αν θέλετε, η αντανάκλαση αυτής της εικόνας θα φανεί τότε, περίπου αρχές Ιανουαρίου, γύρω στις 10 Ιανουαρίου. Επομένως, είναι πιο σόφρον να εκτιμήσουμε τότε τα δεδομένα, να δούμε πώς θα είναι η κατάσταση, για να κάνουμε τις εισηγήσεις προς την κυβέρνηση. Και επί την ευκαιρία, καλώ όλους τους πολίτες να κάνουν ό,τι μπορούν για να στερήσουν τον κορονοϊό από το οξυγόνο του. Και το οξυγόνο του κορονοϊού είναι οι συναθρήσεις μας. Σας είδα αρκετά προβληματισμένο και για τις εικόνες συνωστισμού. Είμαστε ουσιαστικά επιστημονικά ακόμα σε θολά νερά. Κύριε Σύψα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ.